Γιάννη. Γεια σου, βρε Γιγκί. Πού είσαι, ρε πλάγι μου, χάθηκες. Ε? Εδώ, Αθήνα ήμουνα. Πήγες Αθήνα. Ναι. Πότε γύρισες, σήμερα. Ναι. Έπρεπε να δύο φορές τηλέφωνο και δεν απαντούσες, λέω κάπου θα... Άλλαξα νούμερο. Άλλαξες νούμερο, ε. Λοιπόν, έλα να κάνουμε το ντοκιμαντέρ αυτό που είπαμε. Έλα, πέρασε μέσα. Τελικά και εκεί πώς θα πέρασες, Αθήνα, πέρασες καλά. Τι καλά. Έχει, τα πράγματα εκεί γίνανε. Δηλαδή. Τα σχολεία κλείνουν, θέλουν να τα κάνουν, να τα συρρυκνώσουνε. Ανεργία, φτώχεια. Ο κόσμος είναι αλήθεια που βγαίνει έξω και τρώει, μαζεύει τα σκουπίδια και τέτοια πράγματα, έχουν φτάσει και εκεί. Αλήθεια είναι, έτσι, αλλά όχι και από τα σκουπίδια. Ο γαμπρός μου από το γαλάζι εκεί πέρα, να πούμε τι γίνεται, χαμός, ε. Γενικά η Αθήνα, πω, άστα να πάνε, ναι. Όχι και από τα σκουπίδια, εντάξει, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλά. Δύσκολα τα πράγματα. Είπες να καθίσεις κάτω και τα είδες σκούρα και ξαναγύρισες πάλι πίσω. Ε. Να κάνω ταξίδι στην Αθήνα, εδώ πώς είναι. Δύσκολα τα πράγματα, ε. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ξαναγύρισες πίσω, ε. Και τα ίδια τα εισιτήρια. όταν σου λέω εγώ σε κάνω φίλμα, εσύ δεν θέλεις να πω. Πας στην Αθήνα και εγώ έζησα 30 χρόνια στην Αθήνα, άστα να πάνε. Εμείς περάσαμε ωραίες εποχές, περάσαμε 70, 80, 90, κάναμε 10 δουλειές για να ζήσουμε. Τώρα τα νέα τα παιδιά, άστα να πάνε. Είναι δύσκολα, δουλειές δεν υπάρχουν. Κρίση υπάρχει, ο κόσμος φεύγει έξω δεξιά, αριστερά, στη Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική. Ξαναγύρισαμε πάλι τη δεκαετία του 60. Τι να κάνουμε. Όλοι θέλουν να ξανατευτούν.
μέρη μας εδώ. Ωραία. Απλά εγώ δεν ξέρω τίποτα να κάνω, είναι κάποια άλλα χρόνια. Προγραμματική ενταχή, και κάνω προγράμματα καλλιτεχνικά, εντελώ από το γεγονό και το διάστημα. Για το διάστημα και ελέγχω, 450 ευρώ. 12.000 Θα γίνουμε φίλοι τώρα στα γεράματα. Ποτέ δεν είναι αργά. Κάλιο αργά παρά ποτέ δεν είναι αργά. Έχω γράψει 100 σενάρια και φτάνω άτομα για να κάνω εδώ διάφορα γράμματα. Μάθαμε, 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 μάθαμ
Αυτό το τραγούδι βγήκε η ευκαιρία, το τραγούδι του Νίκο Σταυρόπουλου, δεύτερη ευκαιρία, η ευκαιρία και τρίτη από τον Γιάννη τον Κούλη. Σου άρεσε? Τι κύριε, τα αφιερώνω με πολύ αγάπη. Γιατί είσαι αστέρι. Και εγώ θα σε κάνω μεγάλη φίρμα, μεγάλο αστέρι. Φτάνει να το θέλεις, είδα ότι έχεις πολλά στοιχεία καλλιτεχνικά πάνω σου. Με πολύ αγάπη από μένα, το Γιάννη τον Κούλη. Τι ωραία μέρα έχουμε. Αστεράκι είσαι. Κουκλί. Έχεις τρομερή φωτογένεια, το βλέπω. Έχεις τρομερή φωτογένεια.
Σ' αρέσει το τραγουδάκι μου. Σαν καρποστάλ και τα περιοδικά μου είσαι. Πλάκα μου κάνω. Δεν σου κάνω πλάκα, αφού είσαι θεά. Επειδή έχω τον ήλιο, έλα από εδώ λίγο. Εκεί. Αυτό το δοκιμαντέρ πρέπει να το βάλουμε πυρετό στην άσφαλτο. Θα αποκτήσεις και θαυμαστές μέσα από το διαδίκτυο. Θα αποκτήσεις και θαυμαστές μέσα από το διαδίκτυο. Άντε, θα σου πω και γαμπρό. Thank you.
Από ό,τι έχω δει και εκεί, γράφεις μέσα στο φαγό, έτσι που λέμε εμείς οι σκηνοθέτες και οι καλλιτέχνες και η κάμερα, βλέπω ότι είσαι καταπληκτική, έχεις φωτογένεια δυνατή. Πιστεύω αν το δεις ολοκληρωμένο το βίντεο που τραβήξαμε, πιστεύω να σ' αρέσει. Ήθελες από μικρή να ασχοληθείς με το χώρο του καλλιτεχνικού. Ήθελες να γίνεις, ας πούμε, ηθοποιός, και πολύ μοντέλο, τι ήθελες να γίνεις. Ηθοποιός. Σου άρεσε, ήσουν πουθενά σε καμιά θεατρική ομάδα κτλ. Ναι, είχαμε αυτή, ναι. Μάλιστα. Σου άρεσε από μικρή, Παλιά, ναι. Μάλιστα. Σε οικογενειακές ιστορίες παίζεις, στα σενάρια αυτά που θέλω να κάνω εγώ, θα ήθελες να παίξεις μαζί μου, ας πούμε. Ναι. Σίγουρα. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις? Θα δείξει, ναι. Πιστεύω ότι έχεις τα προσόντα, γιατί και από ό,τι σε είδα, ας πούμε, και σώμα διαθέτεις, και φωτογένεια, γράφεις μέσα στο φακό, έτσι, και πιστεύω, ας πούμε, μια-δυο πρόβες, ας πούμε, πιστεύω ότι μπορείς να παίξεις το. Με λίγα λόγια, αυτό που έχω δει εγώ, είδα ότι το έχεις, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι, έτσι τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, σαν αρχή που είναι, άμα δεν δεις ένα επεισόδιο, δεν δεις την πρόβα και τα λοιπά, ας πούμε, πώς είσαι και πώς παίζεις και πώς εκφράζεσαι, δεν μπορείς να κάνεις. Εσείς έχετε ασχοληθεί χρόνια με το... Εγώ ασχολούμαι με το μικρόβιο αυτό πολλά χρόνια. Από 18 χρονών κατέβηκα στην Αθήνα. Ήθελα να γίνω ηθοποιός και τραγουδιστής.
Δεν πήγα δραματική σχολή, πήγα σχολή εργοδικών μετά από το στρατό, που τελείωσα. Ασχολήθηκα, έχω παίξει σε ταινίες, σε σύριες, σε διαφημίσεις, τα έχω ανεβάσει όλα στο διαδίκτυο. Τα αποθυμένα και εγώ από μικρός, όπως ήμουν, όπως είσαι και εσύ, τώρα έτσι πιο νέος όταν ήμουνα. Είχα κάνει κάποια πράγματα, τώρα βγάζω τα αποθυμένα μου στο διαδίκτυο. Προσπαθώ να πούμε να δείξω τα πράγματα που έχω κάνει και ό,τι μπορώ να ασχοληθώ για να έχω τον ελεύθερο χρόνο. Γιατί όλα μου τα χρόνια ξέρεις, ας πούμε, αν σου λείπει κάτι που δεν έχεις ασχοληθεί και δεν έχεις κάνει, και εγώ στο καλλιτεχνικό χώρο έχω κάνει ένα 50% και προσπαθώ με το 50% να βγάλω τώρα έτσι σε αυτή την ηλικία που είμαι, στα 60 μου, να το βγάλω προς τα έξω. Γιατί πιστεύω ότι θεωρώ τον εαυτό μου στο καλλιτεχνικό χώρο αδικημένο. Mm-hmm. Δεν ξέρω, αυτά τα βίντεο που είδες, τα δικά μου σου αρέσανε. Φωτογράφους με τα μανούλια, τα ντοκιμαντέρ που έχω κάνει, τη Λίμνη, τη Γέφυρα, τα παιδιά της Πάτρας, την Εφηθόδη, έχω κάνει το Στάθη τον Ελληνικό, δηλαδή έχω περάσει. Έχω περάσει αρκετά όλα τα χωριά, σχεδόν τα έχω τραβήξει βίντεο κτλ. Τώρα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να βρω κάποια άτομα, να κάνω κάποια βίντεο, ας πούμε, καλλιτεχνικά, έτσι, με οικογενειακές ιστορίες, διάφορες ταινίες κτλ. Ας πούμε, να μην βάζουμε όλα τα ίδια, γιατί παίζω μόνος μου, ας πούμε, και ψάχνω να βρω από την αγγελία να βρω κανένα κορίτσι και μια κοπέλα, ας πούμε, να έχει τα καλλιτεχνικά γούστα τα δικά μου, ας πούμε, και που να μπορεί να δέσει μαζί μου, ρε παιδί μου. Από ό,τι βλέπω εγώ, ας πούμε, και σώμα έχεις και είσαι αστέρι, ας πούμε. Και πιστεύω ότι με λίγη πρόβα και τα λοιπά, ας πούμε, θα ήθελα λίγο να είσαι εδώ. Τι λες, θα τα καταφέρουμε να παίξουμε μαζί μερικά επεισόδια. Θα ανεβάσουμε στο διαδίκτυο. Ναι. Σ' αρέσει η προβολή, σ' αρέσει η διαφήμιση. Καλή. Σ' αρέσει ο χώρος. Και εκεί από ό,τι έχω δει εδώ στο βίντεο και τα λοιπά, γράφεις με χίλια, ας πούμε. Έχεις τρομερή φωτογένεια, μπράβο σου, ας πούμε. Και πιστεύω ότι τα έχεις τα προσόντα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα καθαρά δικό σου. Γιατί κανένας δεν είναι ηθοποιός επαγγελματίας. Οι περισσότεροι έχουν πάει σε δραματική σχολή που παίζουν και τα λοιπά. Αν δεν έχεις πάει στην δραματική σχολή, είναι λίγο δύσκολο, ας πούμε, να συνηθίσεις και να παίξεις. Αλλά βλέπω, ρε παιδί μου, ότι τα έχεις, ας πούμε, τα στοιχεία. Βέβαια, πρέπει να κάνουμε ένα επεισόδιο για να δω κι εγώ πώς γράφεις, ας πούμε, στο επεισόδιο. Τώρα εδώ, σαν μοντέλο, μου το έπαιξες λίγο εκεί πέρα. Εντάξει. Πιστεύω ότι έχεις φωτογένεια, έχεις τα στοιχεία που θέλω, αλλά από εκεί και πέρα εξαρτάται και από σένα. Mm-hmm. Πώς την είδες, την πόλτα σου άρεσε, έτσι, περάσαμε καλά. Ναι, πέρασε η ώρα και δεν το καταλάβαμε. Καιρό, ναι, ναι. Εκεί στην Αθήνα έχει πολύ βαβούρα και στην Αθήνα φασαρία. Έχει φασαρία και τα λοιπά. Τώρα εμείς βέβαια οι πιο μεγάλοι που περάσαμε καλές εποχές στην Αθήνα, 70, 80 και 90, ήταν διαφορετικά τα χρόνια, περάσαμε πολύ όμορφα, ήταν και οι δουλειές υπήρχαν, το χρήμα κυλούσε άφθονο, υπάρχει ενεργία. Ναι, υπάρχει ενεργία μεγάλη και τα λοιπά, ας πούμε, και τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και οι περισσότεροι την έχουμε κάνει και έχουμε γυρίσει στις πατρίδες μας πίσω και την αράξαμε και εμείς εδώ στην Κοζάνια τώρα και προσπαθούμε όχι τίποτα άλλο να κάνουμε για αυτά που στερηθήκαμε, ας πούμε, τα καλλιτεχνικά μας όνειρα να τα κάνουμε πραγματικότητα εδώ στην Κοζάνια. Αλλά το πρόβλημα είναι στην Κοζάνια. Είναι μικρός ο χώρος, μικρή κοινωνία κτλ. Και δεν είναι η Αθήνα να βάλεις μια αγγελία και να σου έρθουν 100 κοπέλες και να διαλέξεις ή να επιλέξεις. Εδώ έχω βάλει μια αγγελία και έχετε πάρει 3-4 κοπέλες όλες και όλες, άλλοι στη Θεσσαλονίκη, άλλοι από Λάρισα. Εσύ από Κοζάνια κτλ. Μια άλλη κοπέλα, ας πούμε, τη ζηλεύει ο ρευανιστικός, δεν θέλει να πούμε, ο φίλος της. Το θέμα είναι ότι θέλω μια κοπέλα που να μην έχει πρόβλημα, ρε παιδί μου. Μπορεί να παίξει κάποια πλάνα, να κάνει διάφορους ρόλους, ας πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα καθαρά δικό σου. Εσύ πιστεύεις ότι μπορείς να παίξεις, ας πούμε, να υποδηθείς κάποιους ρόλους, ας πούμε, να τους ενσαρκώσεις βάσει του σεναρίου που είναι? Ναι, πιστεύω. Πιστεύεις? Mm-hmm. Γιατί το έχεις μέσα σου, Ναι. Μεράκι, Ήθελες να γίνεις ηθοποιός, η μαμά σου δεν ήθελε να σε αφήσει να γραφτεί τη δραματική σχολή ο πατέρας σου? Ή και οι δύο? Και οι δύο. Εντάξει. Και οι δύο, Έχουν άλλα όνειρα. Μάλιστα. Αθηναία και εσύ σαν και εμένα, και εγώ τόσα χρόνια στην Αθήνα, 30 χρόνια στην Αθήνα, 30 χρόνια στην Κοζάνη, ας πούμε. Αλλά στην Αθήνα έχω περάσει πολύ όμορφα, γιατί ήταν διαφορετικά τα χρόνια, διαφορετική η καιρή. Ήθελες ένα θέατρο, ήθελες μια θάλασσα, μια πλάση, να πας να κάνεις, να βουτήξεις, να κουλυμπήσεις κτλ. Τα έχεις όλα. Τώρα από εδώ στερούμαστε πολλά πράγματα, αλλά τι να κάνουμε, αναγκαστικά προσπαθούμε και ζούμε στην πατρίδα μας, στα μέρη μας. Πώς το βλέπεις εσύ?
Σκέφτεσαι να μείνεις Κοζάνη για πάντα ή σκέφτεσαι να φύγεις? Όχι, σκέφτομαι να φύγω. Εδώ όλοι σκέφτονται να φύγουν. Σκέφτεσαι να φύγεις? Θα την κάνεις για Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά. Γερμανία. Γερμανία, θα πας να μου γίνεις Γερμανίδα, ε. Ναι, θα φύγεις να πούμε. Δεν γίνεται εδώ πέρα. Η ανεργία πάει κόκκινο, ε. Ναι, και τα μαγαζιά, από ό,τι έχω κάνει ένα δοκιματέρ και έχω γυρίσει, έχουν κλείσει τα μαγαζιά όλα και στην Κοζάνη και Αθήνα. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό το χάλι που τραβάμε, ας πούμε. Και σκέπτεσαι να φύγεις και εκεί, να φύγεις για Γερμανία. Ναι. Ναι. Έχεις πάει καθόλου εξωτερικό? Έχεις πάει, έχεις κάποια συγγενή, κάποιο φίλο, κάποιο γνωστό, τα λοιπά, τίποτα? Αλλά έχω ακούσει από φίλους ότι είναι καλά εκεί πέρα. Ότι μπορείς να βρεις κάποια δουλειά, ναι. Έχεις αποταθεί σε κάποιο γραφείο και τα λοιπά, τίποτα? Όχι. Είναι μέσα στα μελλοντικά σου σχέδια. Mm-hmm. Και αν φύγεις εσύ, δηλαδή το σκέφτεσαι τώρα άμεσα να φύγεις ή όχι, μετά? Όχι, να ξέρω να βρω καμία κοπέλα, ρε παιδί μου. Άμα μου φύγεις εσύ, ως πρώτη μάθω να παίζεις και να κάνεις αυτά που θέλω. Άμα μου φύγεις, ποια θα βρω, να πούμε, ξαναβάζουμε πάλι αγγελίες, ας πούμε? Όχι, εντάξει. Μέχρι το καλοκαίρι θα είσαι εδώ να τραβήσουμε μερικά προγράμματα, ναι, και ναι, τέτοια, ναι. Σίγουρα. Mm-hmm. Μάλιστα. Από τα βίντεο τα δικά μου τα έχεις δει όλα και εκεί, έχεις ψάξει μέσα? Όχι. Μερικά πια είδες, το φωτογράφο με τα μανούλια που μου πες? Ναι, εκείνο. Ναι. Άλλα με τι? Με την Εύη Θόδη. Με την Εύη Θόδη, τα παιδιά της Πάρας τα έχεις δει? Ωραία, με την Εύη Θόδη, την Αγάθη, το Δημητρόπουλο και αυτά, ναι, τα είδες, ε? Τα είδα όλα. Τις Οριεντάλ που έχω στο μετόχι εκεί πέρα. Όχι, και δεν τα έχεις δει, ε? Μάλιστα. Αν χρειαστεί ένα βράδυ, π.χ. ας πούμε τώρα το καλοκαιράκι, μετά το Πάσχα που γίνονται με τους συλλόγους και τα λοιπά, και χρειαστεί να καθίσεις όλο το βράδυ να τραβήξουμε πρόγραμμα, με βοηθείς εκεί τα λοιπά, να κάνεις και την παρουσιάστρια, έχεις πρόβλημα να καθίσεις? Όχι, όχι, ε. Στον κόσμο έξω μπορείς να με το μικρόφωνο να μιλήσεις? Φυσικά. Να καταφέρεις, έτσι. Ναι. Τι αστέρι έχω βρει, αστέρι τριών αστέρων, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Έχεις όλο το. Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα που σε βλέπω έτσι εδώ? Τι? Εντάξει, μπορεί να είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, ας πούμε. Έχω ανεβάσει και κάποια βίντεο και τα λοιπά, ας πούμε, και έχω συμπάθεια, ας πούμε, στην Άννη Λόμπερ που έπαιζε με τον Βόγλι εκείνο το καλοκαίρι. Mm. Το έχεις δει εκείνο το καλοκαίρι, ας πούμε, κορίτσια στον ήλιο και με τον Βόγλι, και εκείνο το καλοκαίρι, ας πούμε, με τον Κομπινό και με την Έλληνα Ναθαναήλ. Mm. Σε μια τέτοια ταινία θα ήθελες να παίξεις? Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να παίξω πρωταγωνιστής, να παίξω εγώ πρωταγωνιστής, ας πούμε, να σου βρίσκα ένα παλικάρι στην ηλικία τη δική σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, εφανίσιμο, που θα ήταν, ας πούμε, εσύ να έκανες την Άννη Λόμπερ και αυτός να έκανε τον Βόγλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να παίξει, γιατί είναι καταπληκτικές αυτές οι ταινίες. Ήταν ταινίες που γράψανε μεγάλη ιστορία, δηλαδή οι ταινίες το 60 και το 70 είναι καταπληκτικές, ας πούμε. Εγώ έχω ανεβάσει ταινίες πάνω και βίντεο και αυτά και δεν το περίμενα, ας πούμε. Σε 8 μήνες μέσα που έχω ανεβάσει από το Μάιο, Ιούνιο και μετά, έχω 80.000 κλήσεις και δεν το πίστευα πραγματικά ότι τα βίντεο μου τα βλέπουν 10.000 άτομα το μήνα. Ναι. Το πιστεύεις αυτό? 10.000 άτομα το μήνα βλέπουν την καλλιτεχνική εκπομπή του Γιάννη Γκούλη. Το πιστεύεις? Αν χτυπήσεις πάνω και δεις, ας πούμε, πόσες χιλιάδες κλήσεις έχω, mm-hmm. έχω 80.000 κλήσεις μέσα σε 8 μήνες. Δηλαδή βλέπουν το μήνα, γιατί τα παίρνουν και τα βίντεο διάφορες εταιρείες, διάφορα site κτλ. Και τα βάζουν με τα δικά τους τα διαφημιστικά και διαφημίζουν διάφορα προϊόντα κτλ. Πιστεύω όλο το καλοκαιράκι, αν είσαι εδώ, να κάνουμε κάποια πράγματα, ρε εσύ, Κίκη. Πώς το βλέπεις? Εγώ το βλέπω ότι έχεις φωτογένεια, γράφεις μέσα στο γυαλί. Τώρα από εκεί και πέρα, λίγη προσπάθεια. Μην νομίζω ότι όλοι γεννηθήκαν μαθημένοι. Άλλοι πήγαν δραματική σχολή, άλλοι δεν πήγαν. Ηθοποιός σημαίνει φως, σημαίνει λάμψη. Πρέπει να το έχεις μέσα σου. Άμα δεν το έχεις, ό,τι και να σου κάνει στη δραματική σχολή, δεν κάνεις τίποτα. Mm-hmm. Συμφωνείς αυτό που λέω? Συμφωνώ. Μπράβο. Πώς θα είδε, σου αρέσανε αυτά που γράψαμε? Μπορούσα να τα ανεβάσω στο διαδίκτυο, σου αρέσανε? Την άλλη εβδομάδα θα ανεβάσω πάλι. Την άλλη εβδομάδα? Ναι, από Δευτέρα. Τι θα κάνω? Δεν είναι
αφιερώνω αυτό. Να μου πάρεις την καρδιά μου, τα λεπτά και το χρόνο.